Turn. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Flash Console Hunter σήμερα εδώ, φαίνεται, έχω το μαγικό δαχτυλίδι του Flash, του Scarlet Spinster για τους comic fans και γνώστες του DC Universe. Σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσουμε, να σας μιλήσω βασικά, για ένα πάρα πολύ δυνατό και όμορφο παιχνίδι για το Sega Master System. Είμαστε έτοιμοι? Το 1990 είναι η στιγμή του Scarlet Spitzer, λοιπόν, ή αλλιώς του Flash, να πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη στους δέκτες μας. Έτσι λοιπόν παγκοσμίως αρχίζει να προβάλλεται η σειρά αυτή, η οποία σαφώς προβλήθηκε και εδώ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, το 1992, πέμπτη δημοτικού, την έβλεπα στον Αντένα, παρακαλώ. Και σε αυτή τη σειρά λοιπόν πρωταγωνιστεί ο John Wesley Shipp, κάνοντας τον πολύ δυνατό ρόλο του Flash, ή αλλιώς του Barry Allen, και επίσης πρωταγωνιστεί και ο Mark Hamill, ο οποίος έχει δανείσει για όσους δεν γνωρίζουν τη φωνή του στον Joker όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα animated cartoon κτλ. Στο ρόλο φυσικά του κακοποιού Trickster. Έτσι λοιπόν, ο διάσημος εγκληματολόγος της Central City, ο οποίος εργάζεται στα Star Labs, καλείται να βγάλει από την μέση τον Trickster και όλο το παρεάκι, το οποίο δημιουργούν προβλήματα στην Central City. Για όσους δεν ξέρουν, ο Flash χτυπήθηκε κάποια στιγμή στα εργαστήριά του, ενώ προσπαθούσε να βρει κάποια στοιχεία για ένα έγκλημα, από έναν κεραυνό, ο οποίος ο κεραυνός τον όθησε πάνω σε ένα stand με διάφορα χημικά και ηλεκτρολίτες, οπότε εκεί πήρε την καλύτερη για μένα super δύναμη που μπορεί να έχει ένας super ήρωας. Για μένα ο Flash είναι ο τέταρτος αγαπημένος μου comic ήρωας, με πρώτα τον Batman, δεύτερο τον Iron Man, τρίτο τον Punisher και τέταρτον τον Flash. Γουστάρω πάρα πολύ Flash, έτσι λοιπόν. Για να φύγουμε λίγο από εκεί, η σειρά αυτή ξεκίνησε το 1990 λοιπόν, αποτελείται περίπου από 22 επεισόδια, στην Ελλάδα ήρθε το 1992 και το πιο ωραίο ποιο είναι. Σαν comic fan λοιπόν από μικρός τότε, όσοι θυμάστε λίγο αργότερα, ήρθε η Modern Times. Η Modern Times ήρθε το 1994, ξεκίνησε να βγάζει πάρα πολλά comics, τα έχω όλα από τότε παιδιά. Το πρώτο τεύχος που έβγαλε ήταν συγκεκριμένο με τον Spider-Man και έβγαλε και για Iron Man. Τα έχω όλα αυτά, έβγαλε Fantastic Four, έβγαλε Hulk, έβγαλε τα πολύ γνωστά, αν θυμάστε, τα Amalgam ή τα DC εναντίον Marvel. Έχω πάρα πολλά Modern Times, έβγαλε νουβέλες από ταινίες One Shot Books όπως Jurassic Park, Blade, έβγαλε επίσης τις σειρές, τα Spawn τα οποία τρέχανε στην Αμερική και φυσικά και κάποια στιγμή έβγαλε και το Flash. Εδώ λοιπόν τα έχω από τότε, είναι αυτά που έχω από μικρός, δεν είναι πάρα πολλά, δεν έβγαζε επίσης πάρα πολλά παιδιά τεύχη. Κάποιες σειρές τις πήγε περίπου μέχρι 10-15 τεύχη, κάποιες τις πήγε μέχρι το 8. Αυτό όμως εδώ είναι συγκεκριμένα το πρώτο τεύχος που έχω και είναι Δεκέμβριος 1996, δραχμές 250 και όπως βλέπετε εδώ κάτω έχει την εικόνα του Star, γιατί τότε η Modern Times διαφημιζόταν πάρα πολύ από το Star Channel, σαν νέο κανάλι κτλ. Και αν θυμάστε, τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά υπήρχαν τα παιδικά, τα οποία ήταν ακριβώς βασισμένα στο ίδιο μοτίβο, γραφικό μοτίβο που υπήρχαν και στα κόμιξ εκείνης της εποχής, δηλαδή στις αρχές mid-90s που δούλεψε και άρχισε να μεταφράζει και να φαίνει η Modern Times σε μια αντεπίθεση στην Anubis Comics, η οποία έφαινε και αυτούς τους κόμικ ήρωες. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κατάσταση που το έχω, θυμάμαι πάρα πολύ την εισαγωγή, καλά εδώ έχουμε και ένα Tiger Zod, Power Rangers, το οποίο έχω και αυτό, βλέπω την εισαγωγή ο οποίος λέει ο Barry Allen να αρχίεται ένα γρήγορο αυτοκίνητο, μπορεί να πιάσει τόσα, μια γρήγορη μηχανή μπορεί να πιάσει λίγο πιο πολλά και μετά λέει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κανένα νόημα όταν εσύ είσαι η ίδια η αστραπή και τέλος πάντων θυμάμαι απ' έξω σχεδόν αυτές τις ιστορίες. Έχω κάποια τευχάκια, να σας τα δείξω τώρα έτσι αναφορικά, μιας και τα έχω εδώ μπροστά μου. Να, ο Trickster, διπλό συλλεκτικό τεύχος, νούμερο 6, τα μπέρδεψα λίγο. Εδώ είναι το νούμερο 2, απίστευτο. Νούμερο 4, ναι, και μετά έχω το 6, μου λείπει το 3 και το 5. Αν το έχει κανείς φίλος, μου λέει, να το 6, το διπλό συλλεκτικό.
Τι γίνεται όμως τώρα. Ο Flash είναι μία από τις περιπτώσεις, παιδιά, από comic ήρωες, οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά πολλές αναφορές ή το δικό τους, τα δικά τους μάλλον παιχνίδια. Σκεφτείτε πόσα παιχνίδια υπάρχουν για τον Batman, για τον Spider-Man, για τους X-Men, για τους Fantastic Four, ο Punisher έχει βγάλει πολύ ωραίο παιχνίδι, Iron Man, τα παιχνίδια στο 360, αν θυμάστε, και στο DS είχε γίνει χαμός, μετά με το 1, το Iron Man, το 2, μετά τα Marvel Ultimate Alliance σε 360. Γενικά έχουν βγει πάρα πολλά video games για τους αγαπημένους μας comic heroes, μέχρι και ο Spawn έχει βγάλει την παιχνιδάρα στο Super Nintendo και στο PlayStation, το οποίο το έχω από τότε και μου είχε βγάλει την Παναγία να το δραματίσω, τρομερά δύσκολο παιχνίδι το Spawn. Ο Flash όμως ήταν ένας πάρα πολύ δημοφιλές ήρωας και μου κάνει τρομερή εντύπωση λοιπόν πως δεν είχε πάρα πολλά παιχνίδια δικά του. Καταρχήν θα γνωρίζετε ότι τον Flash τον έχετε δει τελευταία σε παιχνίδια τύπου πείτε το, το ξεχνάω, Injustice. Ο Flash παίζει εκεί και παίζει και απίστευτα, ειδικά τα special moves που πηγαίνει, γυρνάει πίσω, πηγαίνει στην πυραμίδα, παίρνει τον εχθρό, τον χτυπάει στη σφίγγα και μετά πηγαίνει και τον χτυπάει σε έναν τυραννόσαυρο. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό σαν special move κτλ. Όμως τα παλιά τα χρόνια λοιπόν δεν υπήρχαν Flash games, υπήρχαν μόνο δύο. Ποια ήταν αυτά? Εγώ έχω το ένα. Το ένα, παιδιά, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι και φυσικά και το παιδικό μου. Το έχω πάρει νομίζω το 1996. Το πήρα λίγο μετά αφού είχα πάρει το Master System μεταχειρισμένο από το Software Center στην Αθήνα, στη Χαλκοκονδύλη τότε. Είχα κατέβει το γαλάτσι να το πάρω. Τρελές εποχές. Θα το δούμε και λίγο πιο μετά από κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το design. Εδώ μου είχε φύγει και το εξώφυλλο και είχα βάλει και κάποια σελοτέπια για να το κρατήσει τότε, τριγύρω, το σλιβάκι. Λοιπόν, η ίδια εταιρεία λοιπόν το 1993, η Probe Entertainment ή η παλιά Acclaim, η οποία είναι μια εταιρεία γνωστή που είχε φτιάξει Alien 3, Terminator, Robocop εναντίον Terminator και μετά ξεκίνησε με Mortal Kombat, NBA Jam κτλ. Κάνει μια τρομερή δημιουργία, παιδιά, προσέξτε τώρα, αυτό είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα hidden gem, θα σας παρουσιάσω το πρώτο hidden gem που προτείνω εγώ σαν Nikos Console Hunter στο ελληνικό retro video games κοινό. Φτιάχνει αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το έφτιαξε συνεργασία λοιπόν με τη Sega και ήταν exclusive μόνο για Master System και για Game Boy. Η έκδοση Game Boy σαφώς είναι τρομερά απατηλή, παρότι αγαπάω πάρα πολύ το Game Boy και έχω πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλά από αυτά τα έπαιξα τότε μικρός, δανεικά ή δικά μου. Η έκδοση Game Boy την είχα παίξει, δεν με τρέλανε. Αυτό εδώ, παιδιά, όμως, εδώ μιλάμε τώρα για ένα διαμάντι. Γιατί μιλάμε για ένα διαμάντι? Καταρχήν, μου κάνει τρομερή εντύπωση που αυτή η παιχνιδάρα δεν βγήκε για το Mega Drive. Το Mega Drive ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει τρελά πράγματα στα 16-bit και το Flash είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία αναρωτιόμουν και τότε και τώρα φυσικά ως όριμος συλλέκτης για ποιο λόγο δεν βγήκε σε 16-bit εκδοχή. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας ακούγεται πρώτη φορά για το Master System, καθώς παιχνιδάρες όπως το Master of Darkness, το Power Strike 2 και άλλα παιχνίδια τα οποία ήταν απίστευτα πηγαίναν το Master System πραγματικά στα ωριά του και νομίζαμε ότι ήταν κάτι ανάμεσα σε 8 και 16-bit, 12-bit να το πω έτσι. Φανταστείτε, παιδιά, να είχαν βγει στο Mega Drive τι θα γινότανε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα super exclusive το παιχνίδι, το οποίο αυτό που το κάνει γενικά προσωπικά, εκτός ότι είναι τρομερό παιχνίδι και το θεωρώ hidden gem, γιατί δεν το βλέπεις, δεν το ακούς τριγύρω, ή να αρχίσετε να το ακούτε μετά από αυτό το επεισόδιο, να το βλέπετε σε ομάδες και αγγελίες. Παρόλα αυτά, στην Αμερική, το Master System το 1993 λοιπόν σταμάτησε να πέφτουν οι πωλήσεις του, όπως επίσης και στην Ιαπωνία. Γιατί προωθούντουσαν πάρα πολύ το Mega Drive, συγκεκριμένα Genesis στην Αμερική. Υπήρχαν και άλλα μηχανήματα που βγαίνανε τότε, τα 3DO, τα FZ1 και τα λοιπά, τα Jaguar. Οπότε το 8-bit το Master System στις πολύ μεγάλες αγορές δεν είχε πάρα πολύ ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε το 1993, δύο χρόνια μετά την επιτυχία της σειράς. Βασίζεται, παιδιά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το story και με τους χαρακτήρες της τηλεοπτικής σειράς. Δεν είναι δηλαδή παρμένο 100% από τα comics. Είναι linked, είναι συνδεδεμένο μαζί με την τηλεοπτική σειρά. Και μετά από δύο χρόνια λοιπόν δημιουργείται αυτό το παιχνίδι και στην Αμερική και στην Ιαπωνία δεν άγγιξε.
Δηλαδή, επειδή το μηχάνημα άρχισε να αποσύρεται τα ράφια, να μην πηγαίνει καλά στις πωλήσεις λόγω άλλων κονσολών, σε αυτές τις δύο τεράστιες αγορές, αυτό το παιχνίδι δεν άγγιξε και δεν το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, συλλέκτες, συνομήλικοι κτλ. Μέχρι τώρα. Δεν μπορούν να το ξέρουν ονομαστικά ότι υπάρχει ένα flash στο Master System, αλλά δεν ξέρουν αν είναι ένα καλό ή αν είναι ένα κακό παιχνίδι. Στην Ευρώπη όμως, η Sega είχε πάρα πολύ μεγάλο foothold και σε πάρα πολλές χώρες είχε ακόμα μεγαλύτερο από την Nintendo, και αυτό δεν το λέω στη τύχη, το λένε βάσει στατιστικών που υπάρχουν και που έχω ψάξει εγώ και όσοι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη Sega. Και στην Ελλάδα το Master System, παρότι και εγώ με NES ξεκίνησα, το Master System είναι γνωστό ότι έκανε περισσότερες πωλήσεις, ασχέτως αν δεν το παραδεχόντουσαν και οι κύριοι που είχα καλέσει στο επεισόδιο της Τότσου Ελλάς, οι διευθυντές. Το Master System έκανε πάρα πολύ μεγάλες και δυνατές πωλήσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό το παιχνίδι στην Ευρώπη εισήχθηκε κλασικά από την Virgin Interactive, η οποία ήταν ο αντιπρόσωπος της Sega και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ευρώπη λοιπόν αυτό το παιχνίδι έχει δουλέψει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γνωστό και δεν είναι στα άλλα μέρη της Ιφιλίου. Έτσι λοιπόν είναι πιο πολύ γνωστό στην ευρωπαϊκή αγορά και συγκεκριμένα στην ελληνική ήταν ένα παιχνίδι που περπάτησε. Δηλαδή η Zegetron σίγουρα το έφερε σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Γιατί εγώ θυμάμαι μικρός να το βλέπω πάρα πολύ συχνά στα περισσότερα κονσολάδικα εκείνης εποχής, αλλά και σε μαγαζιά που πήγαινα και επίσης και το θυμάμαι και στο Μινιόν, στα ράφια του Μινιόν και σε άλλα καταστήματα παιχνιδάδικα εκείνης εποχής. Γιατί το κάνει Hidden Gem? Εκτός από αυτά που είπαμε, ότι είναι περιορισμένη η αγορά που κυκλοφόρησε και στην Ευρώπη μόνο, δηλαδή το ξέρουμε περισσότερο, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι που πουσάρει πραγματικά τις ικανότητες του Master System. Το Master System 1, για όσοι δεν γνωρίζετε, έχει RGB έξοδο, που μπορεί να πάρει λοιπόν RGB card και να βγάλει τρομερή εικόνα. Εν αντιθέσει με το Master System 2 που κανονικά η μόνη του έξοδος ήταν σε RF, δηλαδή καλώδιο κεραίας με πολύ υποδιέστερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Έτσι λοιπόν αυτό το παιχνίδι, όσοι έχετε Master System 1 και θέλετε να το αγοράσετε, σας προτείνω να το πάρετε και να το παίξετε με κλειστά τα μάτια σε ένα Master System 1 ή εάν έχετε πάει το Master System 2 σας στην 8 Pins που έχουμε ήδη παρουσιάσει επεισόδιο με τον ξάδερφό μου, τον Δημήτρη, τον τεχνικό, που έχουμε μοντάρει ένα Master System 2 με τρεις εξόδους RCA, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο και με διακοπτάκι επιλογής για boost τα Hertz, δηλαδή PAL και NTSC, να πάρουμε 10 Hertz, 10 περίπου frames αντιστοιχεί αυτό σε ταχύτητα στο παιχνίδι γρηγορότερα και στον ήχο ακόμα μέχρι και την εικόνα. Και εγώ θα σας το δείξω σε μονταρισμένο μου Master System 2 λοιπόν από την 8 Pins, θα το παίξω εκεί, γιατί είναι ο flash, είναι γρήγορος, πρέπει να το παίξω ακόμα λίγο πιο γρήγορα. Θα θυσιάσω λίγο καλύτερη εικόνα από το RGB του Master System 1 και θα το παίξω σε Master System 2 με NTSC ταχύτητα συν 10% παραπάνω boost σε ήχο και σε εικόνα, να το πούμε έτσι. Hidden Gem λοιπόν δεν το κάνει ότι μπορεί να παίξει έτσι με τον ένα, με αυτόν τον τρόπο με το άλλο, το κάνει γιατί το παιχνίδι, παιδιά, αυτό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι ένα action platformer γραμμικό. Δεν έχει επιλογή πώς θα πέσει το παιχνίδι. Είναι ένα γραμμικό action platformer με προοπτική προσώπου τον παίχτη τρίτου επίπεδου. Αποτελείται από 6 επίπεδα. Κάθε επίπεδο αποτελείται από 2 υποεπίπεδα και στο τέλος του κάθε level υπάρχει ένα boss fight. Το boss fight είναι πάντα ο μεγάλος ανταγωνιστής που είναι στη σειρά και στο παιχνίδι σαφώς, ο Trickster. Το μόνο αρνητικό που έχω να θέσω σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι τα boss battles παραμένουν τα ίδια, απλά δυσκολεύει η κάθε μάχη όσο περνάμε τα επίπεδα. Θα δείτε τι θα σας πω σχετικά με αυτό αργότερα. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι απίστευτα, ο ήχος είναι αξιομνημόνευτος, τον ακούτε και λίγο τώρα. Κάτσε να δυναμώσω λίγο. Εντάξει, απίστευτη αυτή η μουσική, έτσι. Και ο χειρισμός είναι αψεγάδιαστος. Όλο το πακέτο είναι τρομερό. Είναι ένα παιχνίδι που φαίνεται το μηχάνημα του Master System 2 ή 1 στα όρια του. Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το παιχνίδι, αν είχε κυκλοφορήσει σε Mega Drive, τι θα γινότανε, πώς θα ήτανε. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και νομίζω ότι πρέπει λίγο να σας το δείξω και να το πάρετε μια γεύση καλύτερα μέσα στο game room. Να πω ότι είναι επίσης ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ δεν σας λέω ψέματα, τα περισσότερα retro review που έχω κάνει στο κανάλι είναι παιχνίδια τα οποία τα ξαναπαίζω μετά περίπου από 20 ή 25 χρόνια.
Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα παιχνίδια που έχω δείξει εγώ προσωπικά, που ήταν όχι παιχνίδια που έχω αγοράσει πρόσφατα, παιχνίδια που έχω από την παιδική μου ηλικία, όπως είναι αυτό, έχω να τα παίξω περίπου από το γυμνάσιο ή από πρώτη Δευτέρα Λυκείου στην χειρότερη. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο το είχα τερματίσει αρκετές φορές μικρός, γιατί τότε δεν είχαμε πληθώρα κασετών. Έτσι λοιπόν, ένα παιχνίδι το βάζαμε και το παίζαμε κάθε ένα, δυο, τρεις μήνες, αναλόγως αν βαριόμαστε, αν δεν είχαμε κάτι άλλο να παίξουμε, το βάζαμε, το ξανατερματίζαμε, το δίναμε και καταλάβαινε. Έτσι λοιπόν, old school παιχνίδι, δύσκολο μεν, απολαυστικό, και πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε στο game, παιδιά. Και το βάζω λοιπόν στο Master System, Real Hardware, πάντα καταστάσεις. Τι να πω τώρα, ότι... σταματάω για τη μουσική και για το intro. Δείτε το. Κοιτάξτε το ωραίο intro. Του φεύγει το τσιγάρο του καλοκαίρι. Πάρτε μουσικές, παιδιά. Άρε Σέγκα, όταν ήθελες να κάνεις και ό,τι ήθελες να κάνεις, το έκανες. Οφείλω να πω λίγο ότι η ποιότητα στην εικόνα μου είναι μειωμένη από άλλες φορές που έκανε και τα Donkey Kong και τα Yoshi Island, τα Captures, γιατί πρέπει να αρχίσει να τα παίζει το SCART HDMI ανταπτοράκι μου. Και επειδή δεν το είχα υπολογίσει αυτό, η εικόνα είναι λίγο, η ποιότητα είναι, έχει ένα ελαφρώς μπλε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την παιχνιδάρα. Να δω, έτσι, να θυμηθώ εκείνα τα όμορφα, τα ανέμελα χρονιά, και να σας δείξω γιατί θεωρώ ότι είναι ένα hidden gem. Καταρχήν είδατε τι όμορφο intro είχε. Το αγαπημένο μου level είναι το πρώτο τελευταίο στο δάσος, το πέμπτο. Δεν θα παίξω να το φτάσω μέχρι εκεί. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα το καταλαβαίνετε τα χρώματα. Εδώ πάντα στην αρχή βλέπουμε την Τίνα από τα Star Labs, τον κομμενάκι του Barry Allen. Το debriefing σε κάθε αποστολή. Και ξεκινάμε το πρώτο level. Πάρτε μουσικές. Ποτάρες, μουσικάρες. Λοιπόν, ο Flash έχει, ο χειρισμός του είναι απόλυτος, πολύ γρήγορος. Βλέπουμε στα αριστερά μια, την πίνα του, να το πω εγώ, έτσι το έλεγα τότε, που και στη σειρά έτρωγε πίτσα όταν έτρωγε τόσο πολύ σαν διάολος, είναι η αλήθεια. Έχει υψηλό άλμα γενικά. Οι εχθροί είναι λίγο σάπιοι, δεν πολύ κινούνται. Λοιπόν, υπάρχουν power-ups τα οποία μπορείτε να πάρετε, τα οποία πολλές φορές δεν είναι και ότι καλύτερο. Υπάρχουν power-ups πίτσας, μικρά κομματάκια πίτσας, ολόκληρα κομματάκια πίτσας, ολόκληρη πίτσα. Υπάρχει το power-up του χρόνου. Φυσικά, ο σκοπός μας είναι να ψάξουμε και κάποια διαμάντια τα οποία έχει κλέψει ο Trickster, και ουσιαστικά αυτό, άμα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε skip, γιατί είναι μόνο για το score. Εδώ βλέπουμε την κίνηση με το δάχτυλο αυτή που έχει ο Flash, που κάνει το τυφώνα. Εδώ είναι ο διακόπτης που πρέπει να ενεργοποιήσουμε σε κάθε level. Να, εδώ είναι ένα power up κακό. Ουσιαστικά η κινήση του Flash είναι αυτή εδώ, όπου τρέχει έτσι. Και... και αυτή τη δόνηση που έχει. Το παιχνίδι έχει χρόνο, όπως βλέπετε. Και έχω σλακάρει πάρα πολύ στην προκειμένη. Σωστός. Αλλά... να, εδώ είναι ένα διαμάντι που πήραμε. Και εδώ είναι φυσικά χρόνος, και είναι και πολύ χρόνος. Εδώ είναι τα power-ups που μπορείτε να πάρετε τα Star Foods και να γεμίσετε αυτό το τυφώνα. Ο Flash μπορεί να χτυπηθεί 4 φορές. Έχει 4 κεραυνούς που βλέπετε. Κοιτάξτε εδώ άλματα. Όπα. Και χάνει μια ζωή. Ο χειρισμός του είναι πάρα πολύ μπόμπα, γενικά.
Πόπο, παιδιά, λες και το παίζω χτες. Ωου. Έλα. Είναι και το controller του Master System. Θέλει ένα καθαρισματάκι, μια αλήθεια. Οπότε, τι γίνεται, όταν τελειώσει ο χρόνος, βγαίνει και σε κυνηγάει το Fed, ένα περίεργο ρομπότ, το οποίο αν είσαι τρομερά skilled και γρήγορος ή κολόφαρδος αλλιώς, μπορείς να το υπερνικήσεις και να τερματίσεις. Κάθε level πρέπει να βρούμε τον διακόπτη που λέμε, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την έξοδο. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα εγώ χαζοσλακάρω, το ξέρω. Point. Η αλήθεια είναι, το πρώτο level το ψιλοθυμόμουν, όπως είδατε. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ καλό power-up σλακαρίσματος για ένα βίντεο όπως κάνω αυτή τη στιγμή. Και μιλάω και παίζω ταυτόχρονα. Δεν κάνω capture και μετά μιλάω. Αυτό είναι το εύκολο, αυτό είναι το δύσκολο και γι' αυτό και κάποιος με έχει κατηγορήσει παλιότερα τα retro gameplays που θέλουν βελτίωση. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Παίζε και μίλα και εσύ, να σε δω. Και δεν έχω παίξει κανένα παιχνίδι που θα πει ότι θα το παίξω για να το τερματίσω, ας πούμε, μιλώντας. Εξάλλου έχω δείξει αν ξέρω να παίζω retro gameplays, Fortress of Fear, Red October, κάποια άλλα τώρα που δεν έρχονται. Jurassic Park τερματισμό σε ένα μισάωρο. Master System. Woo. Λοιπόν, εδώ να γεμίσουμε, δεν χρειαζόμαστε να γεμίσουμε. Είναι δύσκολο να πέσει να μιλάς, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό πολύ το κάνουν εκ του ασφαλούς. Δεν παίζουμε καλά. Λοιπόν, καθίστε λίγο να κάνουμε focus. Όχι. Τώρα έχω ξεχάσει τελείως πραγματικά που παίζει να είναι το κουμπάκι. Μπορεί να είμαστε και σωστά τώρα εδώ. Πήγαμε λίγο στην ευχή του Θεού. Πώς βλέπετε τα γραφικούλια μας? Είναι εντυπωσιακά θαρό. Για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να μπούμε εκεί. Μπήκαμε. Αλλά όπου να είναι θα χάσουμε λογικά. Ναι, δεν είχα πίτσα. Πάμε λίγο πιο focus. Οι ζωές είναι λίγες και άμα χάσεις ξεκινάς από την αρχή του κάθε level. Βρε να σε πάρει και να σε σηκώσει. Λέτε να έχει καμιά πιτσούλα εδώ να αναπληρώσουμε κάτω. Ω, και ξεκίνησα στην αρχή και δεν πήρα τον χρόνο ρε παιδιά. Κακό αυτό. Κακό. Secret εδώ. Και χρόνος και ζωή. Wow. Ναι, ο χρόνος βέβαια δεν ήταν πάρα πολύ. Και τώρα σίγουρα θα χάσουμε. Αχ, έλα ρε, δεν ήθελα να πάω εκεί πάλι. Τέλος πάντων, την πάτησα. Βέβαια το παιχνίδι, αν γνωρίζεις που είναι κρυμμένα τα power-ups, έχει το πλεονέκτημα ότι σε αφήνει να γυρίσεις εκεί. Shield. Ναι, το shield. Βέβαια στην προκειμένη θα χάσουμε από χρόνο. Με τύπο. Ναι, κλασικά. Πήραμε ένα μικρό checkpoint. Πραγματικά μου τους πάει, γιατί το χειριστήριο είναι λίγο... Έγινε λίγο δουλίτσα.
Τελειώσαμε. Τελειώσαμε από στρόβιλο. Έλα να γεμίσουμε. Φακ, χρόνος. Λοιπόν, και τώρα παλικάρια μου, βγαίνει το Fed. Και λέει το τερματίζω. Αργ. 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 Θα το είχα βγάλει πριν. Μας έφαγε ο χρόνος. Πάμε λίγο πιο προσεκτική. Πάμε και boss fight. Λοιπόν, κάθε boss fight είναι πιο εύκολο από το άλλο. Πιο δύσκολο, που μακάρι να ήταν πιο εύκολο. Εδώ είναι το πρώτο, που είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να σπάσεις εξατμίσεις. Όσο περνάς τα level, αυτό ακριβώς είναι το ίδιο boss. Αυτό είπα στην αρχή του επεισοδίου ότι δεν έχει τόσο καλή ποικιλία στους εχθρούς, αλλά ουσιαστικά ο εχθρός είναι πάντα ο Trickster. Απλά σε κάθε τέλος του level ο Trickster εξοπλίζει το αυτοκίνητό του με περισσότερες παγίδες που το κάνει πολύ ψυχαναγκαστικό σαν να τις αποφύγεις. Το δεύτερο level είναι πολύ αξιομνημόνευτο για την φοβερή του μουσική, παιδιά. Στο Luna Park. Καλά, ναι. Εννοείται ότι σε κάθε level αυξάνεται η δυσκολία. Οι μουσικές, παιδιά, είναι λες και τις ακούω το προχτές τελευταία φορά. Λες και το έπαιξα προχτές. Ωχ, το είχα ξεχάσει αυτό.
Το θυμάμαι αυτό το μυστικό. Ναι, αλλά σλακάρουμε με χρόνο. Και όταν σλακάρεις με χρόνο, δεν είναι καλό. Καλά, εντάξει. Διακόπτης. Ναι, εντάξει. Και έρχεται το Fed. Ου! Έλα ρε Νικολάκη. Για να δούμε. Όποιος θέλει να εξερευνεί το παρελθόν. Ξεκάθαρα πράκτης για να πηγαίνεις βέλτιστα σε κάθε βήμα. Το περάσαμε για αυτό το λεβελάκι. Τελευταία ζωή. Like a sir. Αυτό το θυμάμαι. Δώσε μου μία ζωή. Το χάσα αυτό. Νομίζω ότι αυτό εδώ ήταν η ζωή. Εγώ δεν ξέρω πως είχαμε την υπομονή τότε. Θα μου πεις, δεν είχες κι άλλες επιλογές. Εντάξει. Achievement. Achievement να περάσει εκεί μέσα. Achievement. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, δεν ήθελα να κάνω long play. Είμαι απροπόνητος. Έχω να το παίξω από το γυμνάσιο. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Και πάμε να το κλείσουμε. Το είδαμε λοιπόν. Flash σε μονταρισμένο Master System 2 από την 8 Pins. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Μου ήρθαν πάρα πολλές μνήμες. Ωραίες όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Τα θυμήθηκα τώρα, θυμάμαι στο πατρικό μου το σπίτι, σε καρέκλα και σε απόσταση όσοι επέτρεπε το Master System που ήταν στο έπιπλο με ανοιγμένο το τζαμάκι και το καλώδιο που ήταν κάπου 1-1,5 μέτρο του Master System κτλ. Να είμαι σε καρέκλα μπροστά από τη μεγάλη 29 ντουλάπα τεράστια CRT οθόνη Sony Trinitron που είχε ο πατέρας μου τηλεόραση στο σαλόνι και να κάθομαι κάποια καλοκαίρια πριν βγω για βόλτα με BMX. Το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ χαρακτηριστικά, παιδιά. Καλοκαίρι τρίτης γυμνασίου και να είμαι, αφού έχουν τελειώσει, είμαι λίγο πριν να φύγω για διακοπές
για την Go και να. Επειδή θα έπαιρνα μαζί μου το Master System, νομίζω αυτό σας το είπα για το περασμένο επεισόδιο που έκανα με τον 64, πριν φύγω όλο το καλοκαίρι στην Go, θυμάμαι ότι το έπαιζα μια-δυο μέρες πριν φύγω αυτό, γιατί δεν θα ξανά έπαιζα Master System όλο το καλοκαίρι ή NES κτλ. SNES, Mega Drive, και δεν ήταν καθόλου περίεργο, ενώ υπήρχαν 16-bit συστήματα και τα είχαμε. Για όσους δεν είχαν δώσει τα παλιά μηχανήματα για να προχωρήσουν σε καινούργια με ανταλλαγή και διαφορά χρημάτων, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι το έκαναν αυτό. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Κράταγα τα παλιά μου μηχανήματα γιατί τα αγάπαγα, τα θεωρούσα παιχνίδια, τα θεωρούσα δικά μου, τα αγαπούσα. Θυμάμαι λοιπόν να το παίζω αυτό το παιχνίδι, να το τερματίζω και να περνά πάρα πολύ καλά μαζί του. Ένα παιχνίδι που γουστάρω, The Flash, Probe Entertainment, είναι πραγματικά, παιδιά, hidden gem. Μπορεί να μην το ξέρατε, μπορεί να μην το έχετε ακούσει, μπορεί να μην είχατε δώσει την προσοχή που έπρεπε. Σας το λέω και σας το εγγυώμαι, αγοράστε το. Δεν είναι πολύ ακριβό παιχνίδι. Μια μέση τιμή τώρα που είδα στο eBay παίζει περίπου 50-60 ή 70 ευρώ με μεταφορικά, αναλόγως τώρα που το πάρετε, Αγγλία, Τελωνία κτλ. Δεν ξέρω. Καταπληκτικό παιχνίδι, πολύ γρήγορο, βάθος, έχει χαρακτηριστεί επίσης, να μην ξεχάσω να το πω, από το περιοδικό Sega Force, ήταν το μοναδικό review που του έγινε το 1993 και πήρε και την πολύ υψηλή βαθμολογία 90%. Σας βάζω και link από κάτω στα σχόλια για να μπορέσετε να δείτε το review. Περνάω τώρα και μια εικόνα γρήγορη εδώ, αλλά το περνάω για να το δείτε. Λοιπόν, Νίκος Κόνος of Hunter, σας παροτρύνω να το αγοράσετε, Hidden Gem λοιπόν το Flash. Σας το έδειξα, σας το παρουσίασα, σας είπα δύο πραγματάκια. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Ρίξτε το like, δεν δαγκώνει το like. Μη φοβάστε, το κουμπάκι όταν το πατάτε δεν δαγκώνει, ούτε ηλεκτρίζεστε με το μάζο που το πατάτε. Ρίξτε το like που σας άρεσε, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Ακόμα και παλιοί φίλοι του καναλιού να είστε και δεν κάνετε subscribe, επίσης δεν δαγκώνει ή δεν ηλεκτρίζετε πατώντας ένα subscribe, για να βοηθήσετε αυτό το κανάλι του ρετρό, το κανάλι των συλλεκτών, το κανάλι των συλλογών, των retro video games console, να συνεχίσει να μεγαλώνει και να πάμε δυνατά. Ελπίζω το καλοκαίρι να φτάσουμε τους 5.000 συνδρομητές και να γίνει, για να το γιορτάσω αυτό, να γίνει και αυτή η μεγάλη συνάντηση που είχα υποσχεθεί πριν πιάσει ο κορονοϊός πριν από 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν, μόλις φτάσουμε 5.000 συνδρομητές, σας υπόσχομαι ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη συνάντηση των fans του καναλιού στην Αθήνα, που έχω υποσχεθεί με μεγάλα δώρα giveaway που υπάρχουν ήδη στις ντουλάπες από εδώ το φυλαγμένα, σφραγισμένα, ρετρό παιχνίδια κτλ. Για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Πατήστε λοιπόν subscribe, μη φοβάστε και τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε, αν είχατε αυτό το παιχνίδι και το έχετε παίξει και το έχετε από μικρή, μην ξεχάσετε να αφήσω κάτω τα σχόλιά σας και να τα πούμε όλοι παρέα και να γουστάρουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, Νίκος Κόνος of Hunter, in and out.